Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πολύ καλά. Σήμερα ήρθα αρχικά με ανανεωμένο χώρο, όπως βλέπετε πίσω μου. Η κολλητή μου μας έφτιαξε αυτά τα κάδρα, για όσους δεν το είδατε στο Instagram που τα ανέβασα. Και άλλα τέσσερα, πέντε. Και είμαστε τόσο μα τόσο χαρούμενοι γιατί έγινε πάρα πολύ όμορφο το σπιτάκι μας. Σχεδόν ολοκληρώθηκε, βασικά τι σχεδόν, έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό. Δηλαδή αυτά τα διακοσμητικά που βάζουμε, σίγουρα είναι οι πινελιές στο χώρο που τον κάνουν λίγο πιο όμορφο και λίγο πιο cozy. Και ήρθα σήμερα να σας κάνω ένα mini, πολύ mini haul σε φορά, το οποίο έχει skincare routine, την οποία χρησιμοποιώ εδώ και μία εβδομάδα και πραγματικά έχω δει τρελή διαφορά στο πρόσωπό μου. Πάμε να δούμε τι έχω αγοράσει. Αρχικά θα ξεκινήσω με το πώς κάνω τη ρουτίνα μου. Ξεκινάω με το Fine Flower από L'Oréal, το οποίο βάζω στην παλάμη μου πάντα. Σας το έχω ξαναδείξει αυτό, αλλά πάντα θέλω να το ξεκινάω από την αρχή και να το φτάνω στο τέλος το μακιγιάζ για να το βλέπετε το μακιγιάζ. Το ότι σας δείχνω τέλος πάντων. Γιατί σε αυτή την περίπτωση έχουμε ντε μακιγιάζ. Και να το φτάνω στο τέλος. Λοιπόν, όπως έχω πει, ο λόγος που χρησιμοποιώ γαλάκτωμα και το χρησιμοποιώ με αυτόν εδώ τον τρόπο είναι γιατί οτιδήποτε έχει λιπαρές ουσίες, όπως για παράδειγμα είναι το make-up, όπως για παράδειγμα είναι οι κρέμες μας, όπως για παράδειγμα είναι το γαλάκτωμα, αυτό δυσδύει στους πόρους. Άρα, για να βγει από τους πόρους, τι χρειαζόμαστε? Κάτι λιπαρό. Έτσι ώστε να μπει αυτό για να βγει το άλλο. Δεν είμαι πολύ όμορφη που σας μιλάω έτσι? Εγώ και τα ρακούν. Πιστέψτε με, δεν υπάρχει καλύτερη μέθοδος από αυτή για να κάνετε ντε μακιγιάζ. Ξεχάσετε τα σαπούνια που ξέρετε. Σας μιλάω έτσι. Για να δείτε τι αξία σας έχω τώρα, έτσι. Λοιπόν, παίρνω βαμβάκια. Πώς ανοίγω τώρα τα βαμβάκια? Παίρνω τα μεγάλα πομπόν εγώ, οπότε χρειάζεται να χρησιμοποιήσω μονάχα 4 για να ξεβάψω όλο μου το δέρμα και όλο μου το πρόσωπο. Και να είναι 5 κάθαρο. Άρα, ας πούμε ότι έχουμε καθαρίσει πλήρως το δέρμα μας. Με το γαλάκτωμα το έχουμε καθαρίσει πλήρως? Όχι. Γιατί, αφού βάλουμε τη λιπαρή ουσία και τα πετάξουν όλα έξω, δηλαδή τις χρουστικές και τα χρώματα και τους ρήπους που υπάρχουν απ' έξω, τι πρέπει να κάνουμε? Να βάλουμε μια λοσιόν, η οποία τι θα κάνει? Θα πάρει τη λιπαρότητα και θα επαναφέρει το pH στο συγκεκριμένο pH που πρέπει για το δέρμα. Πάρε την πληροφορία, ρούφα την και κάν την κτήμα σου. Ακριβώς μετά, παίρνω το νερό μισελέρ μου, το οποίο είναι της Bioderma, για μένα είναι το καλύτερο νερό μισελέρ στην αγορά, και ποτίζω 2 μεγάλα βαμβακάκια. Άρα με 4 μεγάλα βαμβάκια έχω κάνει τη δουλειά μου σωστά. Τρίβω, δεν φοβάμαι, γιατί όλα αυτά που είναι μέσα στους πόρους πρέπει να βγουν έξω, όπως είπαμε. Δείτε εδώ, τι ωραία. Που σημαίνει ότι και από το γαλάκτωμα σχετικά είμαστε καθαροί, δεν είναι πάρα πολύ αυτό που βγάζει. Και ήμουνα πραγματικά βαμμένη, όχι αστεία. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω λοιπόν τι έχω πάρει τώρα. Αρχικά, ξεκινάω. Έχω πάρει αυτά εδώ, τα pants, τα οποία pants τα συγκεκριμένα είναι clarifying peel και είναι της Sephora και στην ουσία είναι 99% φυσικά προϊόντα, 60 pads βρίσκονται μέσα σε αυτή τη συσκευασία, είναι σχετικά οικονομικά γύρω στα 14 ευρώ αν θυμάμαι καλά, και θα πάρω ένα, δεν χρειάζεται παραπάνω, είναι πάρα πολύ ωραίο και για πριν το μακιγιάζ, γιατί το δοκίμασα και κάθε πολύ διαφορετικά το μακιγιάζ, γιατί στην ουσία τι κάνει, exfoliate, οπότε αναγέννηση της επιδερμίδας. Είναι βρεγμένα, το ξανακλίνω εγώ έτσι από πάνω με το αυτό το αλουμινένιο τέλος πάντων που έχει και τα αφήνω. Λοιπόν, περνάω όλο μου το πρόσωπο τρίβοντας να πάρει τα νεκρά κύτταρα.
πραγματικά με αυτό που θα σας δείξω έχω δει τρελή διαφορά στους σπόρους μου και στην παραγωγή σμίγματος του δέρματός μου. Πραγματικά. Αυτό τώρα άρα πώς λειτουργεί? Σαν μια λοσιόν και όχι σαν απλό καθαριστικό, σαν μια λοσιόν η οποία ρυθμίζει λίγο την παραγωγή σμίγματος του δέρματος. Λοιπόν, περιέχει μέσα σαλικυλικό οξύ, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό στην ενυδάτωση του δέρματος, εννοείται, και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και πρωί και βράδυ. Συνεχίζω με ένα ακόμα προϊόν που πήρα, το οποίο το βάζω βράδυ το συγκεκριμένο. Λοιπόν, παρόλο που είναι και για πρωί, είναι νιασιναμίδη, έτσι λέγεται κανονικά, είναι της The Ordinary. Πραγματικά, ό,τι έχω πάρει από αυτή την εταιρεία με έχει βγάλει όχι ασπροπρόσωπη, τι να σας πω. Αυτή τη στιγμή δεν θα το βάλω αυτό, γιατί το βάζω το βράδυ. Όχι ότι δεν είναι βράδυ, βράδυ είναι. Απλά θέλω να σας δείξω τα άλλα πιο πολύ από αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν, πραγματικά. Το βάζω στα σημεία που έχω μεγαλύτερη λιπαρότητα, δηλαδή εγώ εδώ στο τάφ μου που είμαι μεικτή, βάζω ακριβώς στη μύτη, εδώ στα μάγουλα και στο πηγουνάκι μου. Και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και το έχω ανακαλύψει ήδη ότι έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Δεν είναι ότι περίμενα πάρα πολύ. Δηλαδή έχει περάσει από τη Δευτέρα που το έλαβα, ξεκίνησα να το βάζω πρώτη φορά και είναι Παρασκευή και έχω πάθει σοκ. Σοκ. Αλλά ακόμη μεγαλύτερο σοκ, γιατί το βάζω πιο συχνά και το βάζω και πριν το make-up, θα σας δείξω τώρα τι είναι. Είναι της The Engay List. Το ίδιο συστατικό πρέπει να έχει μεγαλύτερη ποσότητα, δεν μας λέει εδώ την ποσότητα του υλικού. Είναι νιασιναμίδη και είναι τέλειο για πριν το μακιγιάζ, γιατί πραγματικά δεν αφήνει καθόλου μα καθόλου το δέρμα να βγάλει λιπαρότητα και στην ουσία κοντρολάρει όλο αυτό το λιπαρό και με έχει βοηθήσει άπειρα. Εγώ είχα πάρα πολλούς σπόρους στη μύτη. Βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιοι, απλά πλέον είναι πάρα πολύ λεία η μύτη μου. Έχω πάθει σοκ, γιατί εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτα για αυτό το πράγμα. Και το βάζω και σε αυτά τα σημεία. Σε αυτά ακόμη δεν έχω δει διαφορά, αλλά έχω δει υπερβολική διαφορά στη μύτη μου, γιατί είχα πάρα πολύ θέμα. Και στην ουσία τι κάνω? Βάζω πάρα πολύ μικρή ποσότητα, τίποτα δεν θέλει, τίποτα. Είναι πάνθυνα και αυτά, να ξέρετε. Πάνθυνα. Όλα αυτά που σας έδειξα είναι πάνθυνα. Λοιπόν, και βάζω τόσο λίγο και πάλι είναι πολύ, να σας πω την αλήθεια. Είναι πολύ πυκτό. Και πάω στη μύτη και με απαλές έτσι κινήσεις. Και βάζω και λίγο στα μαγουλάκια εδώ, σε αυτό το σημείο. Και πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ στο make-up. Και εδώ κάτω. Λοιπόν, στο μέτωπο δεν χρειάζομαι γιατί δεν έχω πόρους. Πιο πολύ στα σημεία που έχω πόρους κοιτάω να βάλω. Και εδώ έχω εγώ λίγο, στα πλαϊνά. Το αφήνω να στεγνώσει. Θα δείτε πόσο ωραία λάμπει το πρόσωπό μου και θα συνεχίσει να λάμπει. Δεν είναι ότι το βάλες και ok. Και μέχρι να στεγνώσει θα πάρω το υαλουρονικό οξύ της συγκεκριμένης της ίδιας σειράς, το οποίο είναι εξαιρετικό πάλι, εξαιρετική φόρμουλα, και θα βάλω στο υπόλοιπο πρόσωπο για να το ενυδατώσω. Λοιπόν, έχω δει το δέρμα μου πραγματικά τρελές αλλαγές μέσα σε μία εβδομάδα. Θα το χρησιμοποιώ όσο περισσότερο μπορώ, όλο αυτό το σύνολο, τέλος πάντων. Δεν έχετε φόβο να τα μπλέξετε, γιατί βλέπετε ότι ξαναπερνάω από τα ίδια σημεία που πέρασα και πριν με το με την νιασιναμίδη, και δεν έχει κανένα φόβο να πάθετε κάτι, ας πούμε. Είναι πολύ ήπια. Αλλά παρόλα αυτά έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Δείτε εδώ πώς γυαλίζει το δέρμα μου. Έχει στεγνώσει αυτό που φοράω. Δηλαδή, εξαιρετικό. Εξαιρετικά αποτελέσματα. Έχω πάθει σοκ και είπα, δεν γίνεται να μην το μοιραστώ μαζί σας. Πραγματικά είπα, θα αφιερώσω αυτό το βίντεο μόνο και μόνο για το skincare αυτό, το οποίο αγόρασα και σε μια εβδομάδα έχω δει αυτά τα αποτελέσματα. Αν έχετε μεικτό δέρμα, αν έχετε λιπαρό δέρμα, ακόμη και αν χρειάζεστε απλή ενυδάτωση, θα πάρετε ένα υαλουρονικό, το οποίο θα το μίξετε είτε με το make-up σας, είτε με την κρέμα σας, είτε το βάζετε από κάτω και θα έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Αν έχετε λιπαρότητα ή είστε μεικτή, μπορείτε να πάρετε και τα δύο, εννοείται, συνδυαστικά. Αν είστε λιπαροί μόνο, η νιασιναμίδη πραγματικά θα κάνει τρομερά αποτελέσματα. Και να ξέρετε, αυτά περίπου βγαίνουν στα 6 με 7 ευρώ, νομίζω. Κάπου εκεί. Δηλαδή, και είναι εξαιρετικά. Τα συγκεκριμένα, σκεφτείτε, είναι 30 ml. Και μπορείτε να τα βάζετε από κάτω, είναι σέρουμ στην ουσία. Τα βάζετε κάτω από τις κρέμες σας και στρώνει τέλεια όλο το μακιγιάζ σας. Η μείωση των πόρων, δηλαδή τι άλλο να πω. Θα με θυμηθείτε, πάρτε τα. Και τα patches πιστεύω βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί σίγουρα κάνουν το exfoliate, αλλά ενυδατώνουν κιόλας. Γιατί εμένα δεν μου αρέσει να με αφυδατώνει αυτό που κάνω, απολέπιση.
Οπότε νομίζω πως είναι το τέλειο kit. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Εάν σας άρεσε, πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Μέχρι τότε, να προσέχετε και να περνάτε πάντα καλά.